Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο μένοντας στο ίδιο μοτίβο του 3DS, στο ίδιο πλάνο. Θα δούμε κάτι καινούριο. Έκανα μια τράμπα με κάποια πραγματάκια από τη συλλογή μου και πήρα αυτό το πράγμα που θα δείτε. Επίσης αγόρασα αυτά τα δύο στη τιμή 10 ευρώ το ένα. Δεν γυρνάω ανάποδα γιατί θα δείτε τη διεύθυνση, οπότε πάμε λίγο να ανοίξουμε τα μικρά. Για να καταλάβετε τι έχει και το μεγάλο πακέτο. Λοιπόν, Minecraft για το PSV. Ελπίζω να μην χτυπάει πάρα πολύ ο φωτισμός εδώ πάνω και το χαλάει. Minecraft για το PSV. Αυτό εδώ είναι. Επίσης να δούμε ότι υπάρχει μέσα. Υπέροχα. Και προφανώς έχει και άλλο ένα παιχνίδι για το PSV, όπως καταλάβετε. Είναι από τον ίδιο αποστολέα. Από Insomnia, 20 ευρώ και τα δύο. Στο Public θα είχαν γύρω στα 15 ευρώ και τα δύο. Αυτό είναι Killzone Mercenary, το έχω ήδη κατεστημένο online, το έχω κατεβάσει, αλλά δεν το είχα σε κασέτα. Οπότε νομίζω είναι καλή τιμή και για τα δύο. Μαζεύω παιχνίδια για το PSV. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό εδώ θα είναι το PSV, αλλά ποια έκδοση, ήδη έχω μία έκδοση. Είναι η πρώτη έκδοση, θα σας δείξω. Είναι το πρώτο. Και πάμε να σας δείξω αυτό που βρήκα. Πέρα τιμή δεν θα σας πω γιατί δεν θέλω να σας πω τιμή. Είναι υπερβολικά χαμηλή τιμή. Και έχω το κακό τέτοιο ότι πολλοί από εσάς δεν πιστεύετε τις τιμές που σας λέω. Οπότε δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας πω την τιμή αυτού του πακέτου. Αλλά πιστέψτε με, είναι σίγουρα πολύ κατά από 100 ευρώ. Το συγκεκριμένο έρχεται από το φίλο Κωνσταμπούρα. Είναι το παιδί το οποίο μου είχε στείλει και το κόκκινο PSP που είχατε δει σε βίντεο. Επειδή μιλάμε, του έχω στείλει να μου φτιάξει και τις κονσόλες και κάναμε μια καλή και δίκαιη ανταλλαγή για αυτό εδώ. Όπως βλέπετε είναι η έκδοση PSV, η καινούρια, το 2000 μοντέλο. Αυτό που σας έδειξα είναι το 1000. Και έχει μέσα Invisibles και Muppets, sorry. Προφανώς είναι και τα παιχνίδια φαντάζομαι μέσα. Το κουτί είναι ολοκένουργιο, γενικά και η κονσόλα από όσο ξέρω είναι και αυτή ολοκένουργια. Το φως είναι λίγο ενοχλητικό βέβαια να λέγεται πάνω, αλλά δεδομένου του χώρου. Τουλάχιστον έχω την ευκαιρία να κάνω unboxing και ένα ολοκένουργιο βίτα. Πρακτικά ολοκένουργιο. Σε κατάσταση υπερβολικά καινούριο. Το συγκεκριμένο έχει μέσα τα manual, έχει κάποιους κωδικούς. Έχει, τι άλλο έχει. Εδώ μέσα, να φανταστώ, είχε το memory card του, ναι. Το οποίο θα είναι μέσα στη συσκευή και από όσο ξέρω το συγκεκριμένο το πήρα, δεν σας το δείχνω, το πήρα μαζί με το λογαριασμό του, που σημαίνει ότι εκτός από τη συσκευή, την κονσόλα, έχει μέσα και το λογαριασμό της. Δηλαδή ο λογαριασμός έχει αρκετά παιχνίδια, οπότε πήρα μια κονσόλα full με παιχνίδια φορτωμένα και εγκατεστημένα μέσα. Μέσα έχει διάφορες κάρτες, είναι οι κάρτες διαδραστικού περιεχομένου που έχει το Vita. Οι οποίες δεν ξέρω αν θα τις χρησιμοποιήσω, αλλά κάποια στιγμή ίσως και να τις χρησιμοποιήσω. Η θήκη είναι αρκετά καλή. Όπως βλέπετε, έχω για το προηγούμενο, για το 1000, έχω την κόκκινη θήκη, την κανονική, την αυθεντική. Ας το βάλω εδώ όμως, να δούμε και τις διαφορές τους. Το Vita γενικά είναι μια παρεξηγημένη κονσόλα, αλλά έχει παιχνιδάρες. Και ακόμα και σήμερα, αν και πολλοί λένε ότι ίσως να είναι νεκρό και 1002, θεωρώ ότι είναι σίγουρα παιχνιδάρα. Είναι με μπλε προστατευτικό σιλικόνης, σκληρή σιλικόνης. Οι διαφορές τους είναι αρκετά πιο ελαφρύ, αλλάζει η οθόνη, έχει σίγουρα πιο, νομίζω η μία είναι OLED, η άλλη, βασικά η μία AMOLED και η άλλη νομίζω είναι LED, αλλά δεν είμαι σίγουρος σε αυτό, δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ. Σίγουρα αλλάζουν τα buttons εδώ πέρα, είναι πιο λεπτό, είναι το slim το μοντέλο, αλλάζει το πως έχουμε την κατανομή των παιχνιδιών, την ποιότητα. Η οθόνη αυτού νου του πρώτου είναι σίγουρα καλύτερη, αλλά σε πολλούς άρεσε και του δεύτερου. Αλλάζουν τα panels. Απλά θα με επιτρέψετε, γιατί θα κάνω ξεχωριστό βίντεο κάποια στιγμή να τα συγκρίνω, να μην πω παραπάνω, να δούμε την κονσόλα αυτή καθεαυτή. Είναι πραγματικά σε άψογη καινούργια, ολοκένουργια κατάσταση. Είναι πολύ πιο ελαφρύ από τον προκάτοχό του. Και ναι, αυτό εδώ είναι. Γενικά είναι πανέμορφο. Είναι πολύ λεπτό και
Wow, εντάξει. Αλλά να το ανοίξω, ας δοκιμάσουμε να το ανοίξουμε. Ελπίζω να έχει μπαταρία, πρέπει να έχει μπαταρία μέσα. Αυτό που μου αρέσει είναι γενικά ότι σε σύγκριση με τα 3DS έχει πολύ καλύτερη εργονομική κατασκευή και είναι και οι δύο μοχλοί φανταστικοί για παιχνίδια. Και είναι ένα μικρό κτίνος, μαντάρα μπροστά. Είναι ένα μικρό κτίνος πραγματικά. Για να δούμε τι έξτρα έχει. PS4 Link, Friends, ωραία, Basic. Ωραία. Τα έχει χωρίσει εδώ πέρα. Παιχνίδια πρέπει να το ψάξω. Βασικά πρέπει να συνδεθώ γιατί νομίζω έχει κάνει απενεργοποίηση του λογαριασμού. Πρέπει να ξαναβγω να τον φτιάξω για να κατεβάσω τα παιχνίδια. Μου έχει μέσα το email σε κωδικό και το κωδικό του anyway. Θα φτιαχτούν όλα, θα τσεταριστούν. Νομίζω είναι μια υπερβολικά καλή τράμπα που κάναμε. Με αρκετά μικρό χρηματικό ποσό. Τέλος πάντων, ένα μεγάλο ευχαριστώ να δώσω στον Κώστα που επέλεξα μου το στυλ. Fire Emblem νομίζω είναι από πίσω. Αυτό εδώ είναι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήθελα να το ανοίξω πρώτη φορά. Ανοίγω ένα άλλο καινούργιο σχεδόν PSV, σχεδόν αμεταχείριστο. Και γενικά ξεκινήστε να ψάχνεστε. Βέβαια, θα πείτε εσύ και το κανάλι, οπότε βρίσκει παραπάνω και περισσότερε προσφορέ. Ίσως είναι μια αλήθεια και αυτή. Απλά το θέμα είναι ότι καλός ή κακός ο καθένας τη φήμη του τη χτίζει στο χώρο των αγοροπολισιών, τουλάχιστον μεταχειρισμένων. Και πιστέψτε με, έχουν περάσει τουλάχιστον 3 χρόνια που είμαι στο χώρο, 4, μπαίνω στον 4ο χρόνο που είμαι στο χώρο γενικά και αγοράζω, πουλάω μεταχειρισμένα, οπότε ναι. Και εσείς πρέπει να ασχοληθείτε αν θέλετε να βρίσκετε ευκαιρίες και διάφορα άλλα πραγματάκια. Αυτό ήτανε και θέλω να κάνω ένα βίντεο συγκριτικό, να διαβάσω λίγο περισσότερο γι' αυτό. Γι' αυτό ξέρω πράγματα, αλλά γι' αυτό δεν ξέρω τόσο πολλά πράγματα. Να δούμε τις διαφορές τους και να κάνω ένα όμορφο βίντεο, να τα συγκρίνω και να σχολιάσουμε κάποια πραγματάκια. Γιατί στο εξωτερικό, σας έχω πει και σε άλλο βίντεο, τρέχουν οι εξελίξεις των Β. Μόνο στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω στο συγκεκριμένο. Οπότε πάμε να δούμε σε ένα άλλο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι, κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό. Κώστα, Check Tech Now, ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το unboxing, η συλλογή μεγαλώνει και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ξεκινάτε να ψάχνεστε για να βρίσκετε διάφορα όμορφα πράγματα και σε καλές τιμές. Γεια σας από μένα.